Το αδιαχώρητο επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων Σιώκης από εκατοντάδες δικυκλιστές που σπέβδουν την ίσα τη στιγμή να περάσουν από τον απαιτούμενο τεχνικό έλεγχο τις μοτοσυκλέτες τους για να γλιτώσουν από τα τσουχτερά πρόστιμα που θα επιβάλλονται από την προσεχή Δευτέρα. Ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία. Αλλά δεν γίνεται αυτό κάτι να κάνουμε. Γιατί το αφήσατε για την τελευταία στιγμή? Όπως συνήθως. Και τώρα ενημερωθήκαμε από τις ημερίδες γιατί δεν ήμασταν ενημερωμένοι και συνήθως όπως οι Έλληνες πάνε τελευταία στιγμή το φέρουμε. Από τη στιγμή που είμαι πολίτης αυτού του εντός εισαγωγικών κράτους, πρέπει να είμαι οπλισμένος με υπομονή. Τίποτα άλλο, παιδιά. Ποια ώρα είστε εδώ? Από τις 9.30-10 παρά. 9.30-10 παρά. Και από ό,τι βλέπουμε θα τραβήξει ακόμα πολύ αυτή. Μέχρι το βράδυ, είπε. Όπως και χθες. Χθες τελείωσαν γύρω στις 12 ώρα από ό,τι άκουσα. Γιατί πιστεύετε όμως ότι υπάρχει τέτοιο συνωσισμό? Δεν ενημερώθηκε ο κόσμος σωστά και έγκαιρα? Δεν ενημερώθηκε. Εγώ ενημερώθηκα τυχαία από κουβέντα φίλου, ο οποίος έχει δίκυκλο, ότι η προθεσμία λήγει το Σάββατο. Και ήρθαμε την πρώτη ευκαιρία πρωί-πρωί. Έτσι, εκατοντάδες δικυκλιστές που βρέθηκαν από το πρωί στο εν λόγω κταίο, οπλίστηκαν με υπομονή, χιούμορ, αλλά και το απαραίτητο τάβλι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε? Δεν πρόκειται να πάρουμε σειρά εδώ πέρα με τίποτα. Σε λίγο θα πάει εδώ το φιλαράκι να φέρει και το μπαρμπικιού. Να φάμε και λίγο να είμαστε έτοιμοι να δούμε. Αντιμετωπίζετε την όλη κατάσταση με αρκετή δοσή. Τι να κάνουμε, χιούμορ και υπομονή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ποια ώρα βρίσκεστε εδώ πέρα? 10 παρά. 9.30-10 παρά. Και πότε πιστεύετε ότι θα ξεμπερδέψετε? Το απόγευμα. Το απόγευμα, κατά τις 4-5 πιστεύω θα είμαστε εντάξει. Γι' αυτό κανονίστε κάτι για φαγητό. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί έχετε το θέμα για την τελευταία στιγμή? Ενημερωθήκατε? Όχι, δεν είχαμε πλήρη ενημέρωση, γι' αυτό και συνέβαιναν όλα αυτά. Δεν είχαμε ενημέρωση. Χθες μάθαμε συγκεκριμένα. Μήπως πιστεύετε ότι έγινε και από πονηρό σκοπό για να μαζέψει έσοδα το κράτος ώστε να βεβαιωθούν? Όλοι λίγο πολύ το ξέρουμε ότι αυτό συνέβη. Όλοι το ξέρουμε, απλά κανένας δεν το επιβεβαιώνει. Γι' αυτό το λόγο γίνανε όλα αυτά. Δεν υπήρξε πλήρης ενημέρωση και δεν νομίζω ότι θα γινόταν όλη αυτή η φασαρία εάν είχαμε την κατάλληλη και σωστή ενημέρωση πιο νωρίς. Από την Δευτέρα 8 Απριλίου, όσοι ιδιοκτήτες δικύκλων άνω των 50 κυβικών εκατοστών, των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί πριν από το 2001, δεν περάσουν από κταίο, τότε θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού το πρόστιμο που θα τους επιδώσει η τροχέα σε περίπτωση πάντα ελέγχου είναι 400 ευρώ. Υπάρχει ένα τσουχτερό πρόστιμο σε όσους δεν καταφέρουν να περάσουν κταίο τα οχήματα. Μα γι' αυτό και τα έχουμε υπομονή, γιατί με 400 ευρώ δεν είναι λίγα. Είναι πάρα πολλά 400 ευρώ για πρόστιμο. Ένα τσουχτερό πρόστιμο ύψους 400 ευρώ. Ναι. Στους σημερινούς καιρούς αντιστοιχεί σε ένα μηνιάτικο ολόκληρο. Και παραπάνω, σε κάποιες περιπτώσεις. Υπομονή, παιδιά. Υπομονή. Το δελτίο τεχνικού ελέγχου μοτοσυκλητών ισχύει για 2 χρόνια και η κάρτα θορύβου για 1 χρόνο, με το κόστος ελέγχου να ανέρχεται σε 20 ευρώ και 33 λεπτά. Εκτός από το πρόστιμο της τροχέας, όσοι καθυστερήσουν θα επιβαρύνονται με τα τέλη εκπρόθεσμων ελέγχων μοτοσυκλετών, τα οποία ξεκινούν από τα 10 ευρώ και φτάνουν τα 41 ευρώ. Το Υπουργείο είχε ενημερώσει εδώ και 2 χρόνια, αλλά δυστυχώς κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ή οτιδήποτε δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Ούτε εμείς το περιμέναμε αυτό το πράγμα, δεν ήμασταν και προετοιμασμένοι. Δηλαδή, τι προετοιμασμένοι. Η δυνατότητα είναι βέβαια πολύ μεγάλη για να μπορέσουμε να περάσουμε πάρα πολλές μηχανές και έχουμε το ωράριό μας, χθες τελειώσαμε 11.30 το βράδυ και το ίδιο θα συμβεί και για αύριο το Σάββατο και θα κάνουμε και εκτάκτως και την Κυριακή άνοιγμα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα, ήταν ανημέρωτοι. Εμείς δεν το κάνουμε για το θέμα ότι ξέρετε τίποτα για να κερδίσουμε τίποτα παραπάνω. Για μας είτε έρθουν αύριο, είτε έρθουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, εμείς δεν έχουμε κέρδος. Απλώς όσες μηχανές, για να διευκρινίσω, όσες μηχανές είναι τετραετίες, δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει 4 χρόνια από την αγορά, δεν περνάνε κταίο. Καλύπτονται δηλαδή. Καλύπτονται όπως είναι και το αυτοκίνητο. Μετά τα 4 χρόνια, αν αργήσει και έρθει μετά τα 4 χρόνια και ένα μήνα, θα πληρώσει 10 ευρώ πρόστιμο. Αν καθυστερήσει μετά τα 4 χρόνια 6 μήνες, θα είναι 20 ευρώ το πρόστιμο και αν περάσουν οι 6 μήνες, είναι 41 ευρώ το πρόστιμο για τις μηχανές. Εμείς, όπως είπα και πριν, θα είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο και την Κυριακή για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το πρόστιμο των 400 ευρώ. Είναι θέμα τροχέας πλέον, γιατί αν η τροχέα, ένα μηχανάκι
το σταματήσει τη Δευτέρα και δεν έχει κτέο, το πρόστιμο είναι 400 ευρώ και πρέπει να έρθει να περάσει το κτέο και να πληρώσει μέσα σε 10 μέρες το 1/8, δηλαδή τα 50 ευρώ. Αν δεν το πληρώσει μέσα σε 10 μέρες τα 50 ευρώ, πάει ολόκληρο το πρόστιμο. Αυτή είναι η όλη κατάσταση που συμβαίνει. Δυστυχώς και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε και τους πελάτες μας με τα αυτοκίνητα κτλ. Και δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Το μοναδικό κτέο στην περιοχή που κάνετε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, αυτή είναι το μοναδικό κτέο που έχει γραμμή για μηχανές. Και γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια, είναι αυτό που θα είναι μέχρι την Κυριακή. Μετά αυτά, όλες οι μηχανές που έχουν περάσει, θα είναι θέμα 10 λεπτών ενός τετάρτου για να έρθει, για να περάσει μετά. Τώρα τι κάνουμε. Μετά, όταν τελειώσει και μπούμε σε κάποια σειρά, θα τους παίρνουμε πλέον τηλέφωνο εμείς τους πελάτες αυτούς που έχουν έρθει και σε 10 λεπτά με ένα τέταρτο θα έχουν περάσει τη μηχανή τους κτέου.